Υπάρχει η άποψη από τους νομικούς μας συμβούλους ότι επειδή δεν έχει κηρυχθεί επίσημα η χώρα ούτε σε πόλεμο, ούτε σε πτώχευση, δεν υπάρχει δικαίωμα από κανέναν να επιβάλλει κανένας είδους χαράτσια για την ικανοποίηση των τοπογλυφικών δανειστών μας. Μπορεί να σας φαίνεται αδόκιμος και μη σοβαρός ο όρος τοπογλυφικών δανειστών μας, αλλά είναι γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, η Eurobank έπαιρνε με 0,5% επιτόκιο από τον Παρόζο και τα πούλεγε στο ελληνικό κράτος με 6. Μιλάμε για το θέμα το οποίο είναι το υπαριθμόν ένα θέμα, το υπαριθμόν ένα θέμα καταδυνάστευσης όλων των λαών, όλων των χωρών που δανειοδοτούνται. Και μετά τι τα κάνουν τα δάνεια είναι το επόμενο, το επόμενο δενδρόδες αμάρτημα. Και για ποιο λόγο οι διοικήσεις των χωρών που στραγγαλίζονται από τους δανειστές τους δεν προβάλλουν την αντίσταση που υπάρχει από τον νόμο και από το διεθνές δίκαιο. Το ίδιο πτέσμα, εάν ο δανειστής γνωρίζει από πριν ότι ο δανειζόμενος δεν έχει τη δυνατότητα να τα επιστρέψει, χάνει καταρχήν τους τόκους και μετά χάνει και κεφάλαιο σύμφωνα και με το ελληνικό δίκαιο και με το διεθνές δίκαιο. Το ερώτημα για μένα, αγαπητοί φίλοι, που είναι απαντημένο, διότι έχω προϋπηρεσία του 42 χρόνια τραπεζικός υπάλληλος, 47, 42. Καταλαβαίνετε, και 35 χρόνια στο χώρο των καταναλωτών. Γνωρίζω ότι αν δεν προβάλλεις αντίσταση σε κάτι κακό που σου κάνει ο άλλος, δεν προβάλλεις αντίσταση γιατί σε κρατάει στο χέρι. Θέλετε να πείτε, κύριε Ανουσάκη, ότι κρατάνε οι δανειστές στο χέρι τις κυβερνήσεις των χωρών που στραγγαλίζουν? Αν υπάρχει άλλη εξήγηση, να μου τη δώσετε εσείς. Το τηλέφωνά μας και το σημείο που βρισκόμαστε το ξέρετε. Μπορούμε να συναντηθούμε να μου δώσετε μια άλλη εξήγηση. Εγώ θεωρώ ότι οι διοικητές και οι κυβερνήσεις των χωρών που στραγγαλίζονται από τους τοκογλυφικούς δανειστές τα έχουν πιάσει και γι' αυτό τους αναγκάζουν οι δανειστές να στραγγαλίσουν το λαό τους για να μην τους εκθέσουν. Διότι αλλιώς θα έρθουμε, τους λένε, θα κάνουμε λογιστικό έλεγχο και θα αποκαλύψουμε στο λαό σας τι έχετε κάνει, τα δάνεια που σας δώσαμε. Γιατί τόσα πολλά δάνεια και τόσο μεγάλος δανεισμός πρωτοφανής παγκοσμίως για την Ελλάδα και ανάπτυξη καμία. Η κατανάλωση στην Ελλάδα αφορά εισαγόμενα αγαθά και ήρθε ο κύριος Σολάν. Αυτό που παρατήρησα όμως στις λαϊκές που πηγαίνω, όπως και στα καταστήματα, ότι πλημμύρισε η Ελλάδα από πατάτες Γαλλίας. Τυχαίο. Αυτό δεν... Τυχαίο. Βλέπετε, βλέπετε. Έχουμε όμως θαυμάσιες πατάτες Αχαΐας, αγαπητοί φίλοι, και θαυμάσιες πατάτες Νευροκοπίου. Εάν ήθελε ο κύριος Σολάν να βοηθήσει την Ελλάδα, θα έπρεπε να απαγορεύσει τις εξαγωγές προς την Ελλάδα και να κάνει εισαγωγές από την Ελλάδα πατάτες στη Γαλλία για να βοηθήσει την Ελλάδα να ξεχρεώσει τα δάνειά της. Συμβαίνουν παράλογα πράγματα. Δεν ασχολείται η δημοσιογραφία με αυτές τις ουσιαστικές παραμέτρους. Δαγκώνει ό,τι πετάει και δείχνει συνέχεια τον κύριο Στουρνάρα στις οθόνες με ένα ωραίο κουρεμένο μαλλί έτσι κτλ. Είναι ένας καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος, αλλά πολύ υπαλληλικός. Ίσως και να είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να αναδειχθείς και να λειτουργήσεις μέσα σε ένα τέτοιο σύμπλεγμα. Και ξέρετε, εκείνοι που χρειάζονται έναν υπάλληλο να τα κάνει και να λένε μετά δεν τα έκανε το κόμμα μας η Νέα Δημοκρατία, δεν τα έκανε το ΠΑΣΟΚ, δεν τα έκανε ο συνασπισμός, τα έκανε ο εξοκοινοβουλευτικός, ο κύριος Στουρνάρας.